Μπορεί να βρισκόμαστε στη μέση της θητείας της Δημοτικής Αρχής, αλλά η συζήτηση για την επόμενη ημέρα και για το αν ο σημερινός δήμαρχος θα είναι εκ νέου υποψήφιος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Προγενέστερα, ο δήμαρχος, όταν είχε ερωτηθεί σχετικά, είχε απαντήσει: μία θητεία φτάνει. Δύο χρόνια μετά, στο ίδιο ερώτημα, εάν φτάνει δηλαδή μία θητεία στο Δημαρχείο, απαντά διπλωματικά και συλλογικά. Υποστηρίζει ότι θα είναι μία απόφαση που δεν θα είναι προσωπική, αλλά θα αφορά όλο το σύνολο της παραταξής του. Το χρονικό διάστημα για τις δημοτικές εκλογές του 2023 είναι ικανό και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για όλους. Ο δήμαρχος πάντως επιμένει ότι δεν είναι αυτός σκοπός να είναι δήμαρχος, λέγοντας ότι δεν θέλει να κάνει καριέρα δημάρχου. Δεν πρόκειται για μια προσωπική απόφαση. Θα πρέπει να τη λάβουμε συλλογικά ως δημοτική αρχή. Δεν με ενδιαφέρει να βρίσκομαι μόνιμα στην καρέκλα του δημάρχου. Θα πρέπει να δούμε εάν είμαστε αποδεκτοί από τους πολίτες. Απαντά χαρακτηριστικά. Θα είμαι ευθύς και ειλικρινής. Νομίζω ότι η κάθε απόφαση την οποία πρέπει να πάρει κανένας, δεν είναι μια μεμονωμένη απόφαση, είναι μια απόφαση που πρέπει να την πάρουμε συλλογικά ως δημοτική αρχή για την επόμενη μέρα και είναι μια απόφαση που σε προσωπικό επίπεδο θα στηριχθεί πρώτα στο να είμαστε όλοι όρθιοι, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο πια σήμερα, και το δεύτερον, εάν οι πολίτες θεωρούν ότι η συνέχιση της δικής μας θητείας είναι για το συμφέρον της πόλης. Αν είμαστε αποδεκτοί από τους συμπολίτες μας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να καθυλωθώ και να κολλήσω σε μια καρέκλα ή να κάνω καριέρα δημάρχου. Με ενδιαφέρει εάν πραγματικά αυτά τα 4 χρόνια είναι μια ποιοτική διαφορά, είναι ένα άλμα πάνω από τη φθορά της καθημερινότητας. Αν λοιπόν η δημοτική μας ομάδα, το σύνολο των παρατάξεων που συναποτελούν τη Δημοτική Αρχή, συμφωνούν και ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να ανοίξουμε ένα δρόμο και να συνεχίσουμε ένα έργο υπό ελπίζω καλύτερες συνθήκες, δεν υπάρχει κανένας λόγος που κάποιος θα σηκωθεί να φύγει. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις δεδομένες συνθήκες που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα και από την αποδοχή των πολιτών στις δικές μας δράσεις. Η απάντηση του Δημάρχου οδήγησε στην αυτονόητη ερώτηση. Πώς διαπιστώνεται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή η αποδοχή ή μη της διοίκησής τους από τους πολίτες? Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αποτυπώσεις. Πρώτα η καθημερινή επικοινωνία όλων. Αυτό επιχείρησε όλο το καλοκαίρι. Να έρθω σε επικοινωνία στις γειτονιές της πόλης και στις κοινότητες του Δήμου με τους πολίτες και τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, τους συλλόγους, τα τοπικά συμβούλια κτλ. Εκεί λοιπόν μπορείς να αποκτήσεις μια σφαιρική εικόνα τι ακριβώς είναι, τι χρειάζεται, τι μπορείς να κάνεις και πώς μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν βέβαια και αντικειμενικοί τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να εκτιμήσει με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και αμεροληψία το τι πραγματικά έκανε, τι πρέπει να κάνει και αν μπορεί να το κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να αποτυπώσει και αντικειμενικά τη στάση των τοπικών κοινωνίων. Αν σας πω λοιπόν την εκτίμησή μου με την επαφή μου με τις τοπικές κοινωνίες, είναι παρόλα τα προβλήματα, τις ολιγορίες και τις καθυστερήσεις που εντοπίζονται, η άποψη των τοπικών κοινωνίων δεν είναι αρνητική, είναι μάλλον θετική. Κριτικά θετική, να το πω έτσι, για να μην καταφύγω σε υπερβολές που δεν μου αρέσουν.